Πάμε στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε τον διακεκριμένο παιδίατρο Σπύρο Μαζάνη. Καθώς οι ιώσεις, ο κορονοϊός και όλο αυτό το κοκτέιλ έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην κοινωνία. Είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που νοσούν και μάλιστα οι ειδικοί υποστηρίζουν πως πιθανώς η κατάσταση να χειροτερέψει το επόμενο διάστημα λόγω της επαναλειτουργίας των σχολείων. Καλησπέρα γιατρέ, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Σας έχω ξανακούσει στο παρελθόν σε άλλες συνεντεύξεις να υποστηρίζετε πώς ήταν αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη. Πώς είναι τέτοιες οι συνθήκες που λίγο πολύ το περιμένατε. Υπάρχει όμως διασπορά των ιώσεων αυτών στην κοινωνία και πολλά παιδιά νοσούν και μάλιστα ορισμένα έχουν και συμπτώματα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, έτσι. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα εβδομάδα με εβδομάδα έχει χειροτερέψει. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σοβαρό σημείο, διότι είναι τρία τα πράγματα που χαρακτηρίζουν αυτήν την υγειονομική περίοδο. Το ένα είναι ότι εμφανίστηκαν ξαφνικά, πράγμα πρωτόγνωρο για μας, 4 με 5 ιούς οι οποίοι πλήττουν ταυτόχρονα ή και συνέχεια ο ένας μετά τον άλλον τα παιδιά. Δεύτερον είναι ότι δεν υπάρχουν φάρμακα εύκολα στα φαρμακεία προκειμένου να καλυφθούν τα παιδιά τουλάχιστον που έχουν σοβαρά προβλήματα από την νόσηση και δεν μπορείς εύκολα να τους δώσεις μια δεύτερη επιλογή σε φάρμακα. Και το τρίτο είναι ότι εξαιτίας όλης αυτής της νοσηρότητας έχουν γεμίσει και τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και όταν χρειαστεί ένα παιδάκι νοσηλεία είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κρεβάτι. Χώρια ότι όπως έχετε αντιληφθεί οι ΜΕΘ είναι λίγες μπροστά στον κορμό της νοσηρότητας και της αναγκαιότητας που υπάρχει για νοσηλεία. Ας δώσουμε με χρηστικές πληροφορίες στους τηλεθεατές. Τι πρέπει να παρατηρούν οι γονείς, ποια συμπτώματα και σε τι ένταση πρέπει να τους ανησυχούν, ποια στιγμή θα πρέπει να απευθυνθούν στον ιατρό, άμεσα πρέπει να δουν κάτι διαφορετικό και βεβαίως να κάνουμε και ένα σχόλιο για την επιλογή πολλών γονέων να προσποιούνται οι ίδιοι τον ιατρό και να δίνουν φάρμακα στο παιδί χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη των ειδικών. Βάλατε πάρα πολλά ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά. Κάθε παιδί που εμφανίζει ένα σύμπτωμα νοσηρότητας, κορυφαίος είναι ο πυρετός, αλλά από εκεί και πέρα η κακουχία, η υπνηλία, εμετή, διάρειες, εξάνθημα, θα πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο να πάρουν τις πρώτες συμβουλές. Όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, τόσο πιο σοβαρά μπορεί να είναι τα πράγματα. Δηλαδή τα παιδάκια που είναι μηνών είναι πολύ πιο σοβαρές οι καταστάσεις από ένα μεγαλύτερο παιδί το οποίο μπορεί και να εκφράζεται και να λέει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να επικοινωνήσουμε τον παιδίατρο. Εκείνο που συστήνουμε είναι να μην πηγαίνουν αθρώα στα νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρία, γιατί η προσέλευση αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία. Όλα τα παιδιά δεν είναι για να μπουν μέσα, όπως λέμε. 1 στα 10 παιδάκια που φτάνει στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων θα χρειαστεί νοσηλεία. Ένα παιδάκι το οποίο έχει ένα ελαφρύ πρόβλημα και περιμένει 4, 5 και 8 ώρες στα εξωτερικά ιατρία μπορεί να κολλήσει κάτι άλλο σοβαρότερο. Άρα λοιπόν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να την κάνει ο παιδίατρος. Και για την τακτική των γονέων να χρησιμοποιούν παλιές διαγνώσεις, προηγούμενες διαγνώσεις από τους ιατρούς και να δίνουν οι ίδιοι φάρμακα. Η κοινή λογική λέει ότι αυτό είναι εντελώς λάθος και επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού τους. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Επειδή το αδελφάκι είχε κάποια συμπτώματα ίδια, δεν σημαίνει ότι και το παιδί αυτό που είναι άρρωστο τώρα έχει την ίδια αρρώστια ή το γειτονάκι μας ή το ξαδελφάκι μας. Πάντοτε μιλάμε για ασθενή και όχι για ασθένεια. Και επειδή οι ιοί που κυκλοφορούν αυτή την εποχή, αυτοί οι 4-5, έχουν την ίδια συμπτωματολογία, δηλαδή πλήττουν το αναπνευστικό σύστημα των παιδιών και παρουσιάζει πυρετό, βήχα, ρινίτιδα, κακουχία, δεν μπορεί ένας γονιός, ούτε καν ένας γιατρός, αν δεν εξετάσει το παιδί, να ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αν έχει κορονοϊό, αν έχει γρήπη, αν έχει RSV ή αν έχει κάποιο άλλο μικρόβιο. Ακούγεται άκρος λογικό. Γιατρέ, ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή χρονιά.